Δεν πέρασε ούτε μία εβδομάδα από την τραγική κατάληξη που είχε ο 16χρονος Κώστας Φραγκούλης, που πυροβολήθηκε εμψυχρό στο κεφάλι από αστυνομικό γιατί δεν πλήρωσε 20 ευρώ βενζίνη. Και ήρθε η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμυριωτικών που άφησε ελεύθερο αυτόν τον αστυνομικό που σκότωσε το παιδί. Μόνο οργή και αγανάκτηση προκαλούν τέτοιου είδους αποφάσεις. Αποδεικνύεται, φίλες και φίλοι, για ακόμα μία φορά ότι η όξυση της καταστολής και η αστυνομική αυθαιρεσία μόνο μεμονωμένα περιστατικά δεν είναι. Είναι συστατικά στοιχεία ενός κράτους που είναι εχθρικό προς το λαό. Το ίδιο ισχύει και για την αστική δικαιοσύνη, που την ίδια ώρα που ελευθερώνει με συνοπτικές διαδικασίες τον αστυνομικό, δικάζει εργάτες και συνδικαλιστές που αγωνίζονται ενάντια στους πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών, όπως είναι τα στελέχη του ΚΚΕ που δικάστηκαν εχθές. Φίλες και φίλοι, το ερώτημα που κάνει ο καθένας και η καθεμιά, όλο και περισσότερο, όλο και πιο συχνά, είναι πλέον τι ζωή ζούμε ρε φίλε, τι στο διάολο πάει έτσι το πράγμα. Αυτό που βλέπει σήμερα οποιοδήποτε από εμάς δεν είναι η κανονικότητα, δεν είναι η συνήθεια, δεν είναι η καθημερινότητα, δεν είναι και δεν πρέπει να είναι το μέλλον μας. Θέλεις να πάρεις μια ανάσα, να βγάλεις το κεφάλι σου έξω από το νερό, όμως πάντα κάτι συμβαίνει και σε τραβάει προς τα κάτω. Για χρόνια ήταν η οικονομική κρίση, μετά μια πανδημία, στη συνέχεια και τώρα ένας υπεριαλιστικός πόλεμος και πάλι νέα κρίση πρωτομπυλών της Ευρωζώνης. Και μαζί με όλα αυτά θα πρέπει να ανεχτείς και όλη αυτή τη βρώμα και τη δυσοδεία που αναδύεται από αυτό το σάπιο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Είναι λάκος που αναβλύζει δυσοδεία. Είναι σαπίλα. Αυτός ο λάκος, αυτός ο βούρκος δεν έχει χρώμα, φίλες και φίλοι. Δεν έχει γεωγραφικό προσδιορισμό. Έχει όμως όνομα, έχει και αιτία. Και λέγεται καπιταλισμός. Και αυτοί που παίζουν μπάλα, αστική τάξη. Και έχουν ρυθμίσει ρολόι το σύστημά τους για να τρώει την εργατική τάξη και τα παιδιά της μέσα σε αυτό το βούρκο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι ουρανοκατέβατο. Δεν φταίει η κακιά μας η ώρα, ούτε γιατί ο Δίας κάνει παιχνίδια με την Ευρώπη. Σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα εχθρικό κράτος, το οποίο την ίδια στιγμή που εμφανίζεται ανίκανο να μας προστατεύσει από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές, αποδεικνύεται πάρα πολύ ικανό για να καταστήλει διαδηλώσεις, να υπονομεύει απεργίες, να ξεσπιτώνει λαϊκές οικογένειες με τους πληστηριασμούς, να οδηγεί στο θάνατο ένα 16χρονο που δεν πλήρωσε 20 ευρώ βενζίνη. Ένα κράτος που εμφανίζεται αλλού ικανό και αλλού ανίκανο για τους ίδιους λόγους, γιατί ακριβώς υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Και ορισμένοι που μας λένε αυτές τις μέρες ότι τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, πραγματικά η απάντηση είναι μία, ξιδάκι. Μόνοι τους έχουν μπει σε αυτό το κάδρο, γιατί όλοι τους, νεοφιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτες, έχουν αναλάβει να υπηρετούν αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Υπηρετούν το σύστημα και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Μίζας και της Αρπαχτής, που γεννούν σαν τη λερναία ύδρα τις καϊλές, τους πάτσιδες και ένα σωρό άλλα μπουμπούκια που εμφανίζονται κάθε μέρα. Γι' αυτό ας σταματήσουν όλοι τους να παίζουν παιχνίδια του τύπου «δεν ήξερα, δεν άκουσα». Και έχουμε και λέμε, πολλά δημοσιεύματα αυτές τις μέρες αναφέρουν πως πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μάλιστα κοκορεύονται για τα αντιλαϊκά αντεργατικά τους παράσημα, παρακολουθούνται και ο Μητσοτάκης, πολιτικός τους προϊστάμενος, κάνει τον ανήξερο. Αλλά επίσης δημοσιεύματα αναφέρουν ότι επί των ημερών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη της ΕΥΠ είχαν έρθει σε επαφή με Ισραηλινούς για την αγορά παράνομου λογισμικού υποκλοπών και τα στελέχη του. Και αυτοί επίσης παριστάνουν τους ανήξερους. Από το 2016, φίλες και φίλοι, επί ΣΥΡΙΖΑ και σε συνέχεια από το 2019, επί Νέας Δημοκρατίας, το ΚΚΕ, το κόμμα μας, καταγγέλει συνεχώς τις παρακολουθήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής και κάνουν όλοι τους ανήξερους, και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, όλοι, και κανένας δεν μιλάει. Ο ένας βγάζει στα άπλυτα στη φόρα του άλλου, για να συντηρείται και η αντιπαράθεση, μόνο που στο τέλος είμαστε βέβαιοι πως θα επικρατήσει πάλι η ίδια δικοματική ομερτά μεταξύ τους.
όπως θυμίζω συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις χρόνια τώρα, αφήνοντας απ' έξω τη μεγάλη εικόνα του κράτους υποκλοπέα. Ενός κράτους χαφιέ, όπως είναι και μερικοί από εκεί πίσω τώρα που βλέπουν, μας βλέπουνε, που ενισχύθηκε και με τον τελευταίο νόμο για την ΕΕΠ, που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτό το κράτος του μεγάλου αδελφού δεν το ακουμπάει κανείς. Και μαζί με όλα αυτά, ευρωβουλευτές, όπως η εκλεκτή του ΠΑΣΟΚ, μοσχαναθρεμένη των Βρυξελών, Καϊλή, πιάνετε με το μήλο του Κατάρ, αφού πρώτα διαφήμιζε τα εργασιακά κάτεργα των 6.000 νεκρών εργατών του στο Μουντιάλ. Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν γνωρίζει τίποτα για το έγκλημα αυτό που εκπορεύεται από τον ίδιο το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το ότι και ο ίδιος είναι χρόνια ευρωβουλευτής. Άντε και καλά όλοι αυτοί στο ΠΑΣΟΚ. Οι υπόλοιποι που έχουν για εικόνισμα την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν ακούσει τίποτα. Δεν έχουν ακούσει για τους πάνω από 14.000 εκπροσώπους επιχειρηματικών ομίλων οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Μητρό Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουν ακούσει τίποτα ότι αυτός είναι ο τρόπος τα διάφορα λόμπι να επιχειρούν να επηρεάσουν υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων με ψηφίσματα, νόμους και κανονισμούς στις ευρωομάδες των αστικών κομμάτων. Αυτό ακριβώς θεωρείται νομιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωκοινοβούλιο. Αν μια συνάντηση με εκπροσώπους επιχειρηματικών συμφερόντων δηλωθεί, αυτό είναι αρκετό. Για τέτοιο ξέπλυμα μιλάμε, φίλες και φίλοι. Αλήθεια, δεν έχουν απορρίσει οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων της χώρας μας και τα παπαγαλάκια τους για το ψήφισμα της ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου που έγραφε ότι οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των χιλιάδων εργαζομένων στο Κατάρ έχουν βελτιωθεί και μάλιστα ότι είναι υποδειγματικοί σαν χώρα του κόλπου. Δεν απόρρισαν που το ίδιο το ψήφισμα επικαλούνταν τα συμβιβασμένα συνδικάτα με τα οποία συνεργάζεται η ΓΕΣΕΕ, που ο νέος επικεφαλής τους, ο νέος πρόεδρος, συνελήφθηκε αυτός τελικά για τη συγκεκριμένη υπόθεση διαφθοράς. Αυτό το ψήφισμα βέβαια το καταψήφισαν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, πάλι μόνοι μας, που λένε. Και δεν ξεχνάμε βεβαίως πως βουλευτές, όπως το γνωστό κοράκι, αυτός ο Πάτσης της Νέας Δημοκρατίας, ολόκληρη εταιρεία έφτιαξε για να αρπάζει τα σπίτια του λαού με τους πληστηριασμούς και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καμαρώνει ότι πέφτει τώρα από τα σύννεφα. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα εξηγείρεται αυτές τις μέρες, ξεχνώντας ότι έκανε και αυτός με νόμο ιδιώνυμο αδίκημα την πάλη κατά των πληστηριασμών και έστελνε στα δικαστήρια αγωνιστές. Δουλειά που βέβαια συνεχίζεται και από τη Νέα Δημοκρατία. Την ίδια ώρα βέβαια απέρριψαν την τροπολογία του ΚΚΕ για να διαγραφεί μεγάλο μέρος των χρεών από τα στεγαστικά δάνεια των παλινοστούν των ομογενών που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Δηλαδή μία με τους Πάτσιδες, μία με την Καϊλή, νεοφιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτες πρωτοπόροι στο έργο της μίζας και της διαφοράς. Φίλες και φίλοι, το ίδιο αντιδραστικό κράτος που μπουκάρει στα σπίτια του λαού για να βγάλει στο σφυρί, που ενισχύει την καταστολή και τον αυταρχισμό απέναντι στα δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού, είναι το ίδιο ακριβώς κράτος που τελικά δολοφονεί και το 16χρονο επειδή δεν πλήρωσε 20 ευρώ βενζίνη. Θα το λέμε συνέχεια, ξανά και ξανά. Καμία συγκάλυψη, καμία ανοχή στην κρατική βία και στην καταστολή. Το ίδιο πρέπει να πούνε και οι εργαζόμενοι, όλος ο λαός μας. Το περιστατικό αυτό το τελευταίο φέρνει ακόμα πιο έντονα στο προσκήνιο τα περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας, που παλαπλασιάζονται στο έδαφος μιας πολιτικής που από τη μία ενισχύει την καταστολή απέναντι στο λαό, ενώ από την άλλη επανελειμμένα συγκαλύπτει υποθέσεις και ενόχους. Φέρνει πάνω απ' όλα στο προσκήνιο κυρίως την ανάγκη να βρεθεί στο επίκεντρο της λαϊκής πάλης η κατάργηση όλων των αντιδραστικών νόμων, αλλά και η κατάργηση των διαφόρων ειδικών ομάδων καταστολής, όπως είναι η ΔΙΑΣ, τα ΜΑΤ, η ΔΡΑΣΗ, τα ΕΚΑΜ, η ΟΠΚΕ, η ΟΔΟΣ, η Πανεπιστημιακή Αστυνομία και όλα αυτά που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Και επειδή πολλή συζήτηση έγινε για το επίδομα της κυβέρνησης στους ένστολους, η διαχρονική θέση του ΚΚΕ, φίλες και φίλοι, είναι ότι όλες αυτές οι ομάδες στο συγκεκριμένο σώμα δεν δικαιούνται κανενός είδους επιδόματος, ούτε καν μισθός δεν τους αξίζει να παίρνουν, γιατί δεν έχουν καμία θέση στην ελληνική αστυνομία.
Είναι όνειδος και ντροπή πραγματικά και πρέπει να καταργηθούν εδώ και τώρα. Ούτε βάζουμε φυσικά στο ίδιο τσουβάλι όσους και όσους εργάζονται στην αστυνομία και σε άλλα σώματα ασφαλείας με αυτούς που εκπαιδεύονται από αυτό το κράτος και τις κυβερνήσεις για να καταστέλουνε, να χτυπούνε και να κυνηγούνε το λαό και την νεολαία, αλλά να είναι ανεκτικοί και κάποιοι μάλιστα και συνεργάτες με το οργανωμένο έγκλημα. Το ΚΚΕ έχει απαιτήσει κατ' επανάληψη την άμεση κατάργηση όλων των κατασταλτικών τεχνικών μέσων και υλικών που στοχεύουνε τους αδύναμους και το λαό. Και λέμε να αποσυρθούνε και να καταστραφούν αμέσως οι ΕΑΝΤΕΣ και κάθε άλλο τέτοιο κατασταλτικό μέσο. Να σταματήσει η αστυνόμευση των διαδηλώσεων, των πορεών και όλων των διαμαρτυριών του λαού και της νεολαίας. Σε κάθε περίπτωση να απαγορευτεί η χρήση πυροβόλων όπλων όλων των τύπων εναντίον τους. Να απαγορευτεί επίσης τις διαδηλώσεις και τις πορείες, στις δίκαιες διαμαρτυρίες του λαού και της νεολαίας, η ρήψη δακρυγόνων, χημικών, οι χειροβομβίδες κρότου και λάμψης. Και επειδή, φίλες και φίλοι, τις τελευταίες μέρες διάφορα κέντρα και παράκέντρα και εδώ στην περιοχή μας έχουν βαλθεί να μας πείσουν ότι το ΚΚΕ είναι συστημικό, τους λέμε το εξής. Το ΚΚΕ 100 χρόνια και δεν γιώτεψε στον ταξικό αντίπαλο. Μην πάμε πολύ μακριά. Στην πανδημία, για παράδειγμα. Μόνο τους σήκωσε το σύνθημα «Τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς». Όταν όλοι αυτοί μέσα και έξω, συγγνώμη, όταν όλοι αυτοί χτυπούσαν παλαμάκια από το σπίτι τους και λέγανε «θα λογαριαστούμε μετά». Τότε, στην επέτειο του Πολυτεχνείου στην Αθήνα, όταν οι κομμουνιστές φάγανε την άβρα και τα όρκ των ειδικών δυνάμεων στα κεφάλια τους, τότε κάποιοι είχαν μόλις ξυπνήσει και πατούσαν τα like στο Twitter. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όταν ήρθαν τα ανατοϊκά βαπόρια του θανάτου, κάποιοι κάνανε πορείες μνημόσυνα και κάποιοι κράτησαν την τιμή του λαού της πόλης μας τρώγοντας το ξύλο της αρκούδας. Και επειδή είμαστε νέοι και στα σχολεία μας δεν μας μαθαίνουν την πραγματική ιστορία του τόπου μας, εδώ λίγα μέτρα μακρύτερα, στο σημείο που είμαστε, αυτό το ίδιο το αστικό το κράτος, εδώ παρακάτω στη γωνία εκεί, και οι μηχανισμοί του δολοφόνησαν τον Γιάννη τον Ζεύγο, επειδή ήταν και αυτός συστημικός. Κούνια που τους κούναγε όλους αυτούς που πάνε να συκοφαντήσουν και να τρομοκρατήσουν τους κομμουνιστές. Φτάσανε μάλιστα στο σημείο να σηκώσουν χέρι πάνω σε συντρόφισσές μας και συντρόφους. Από τη μία οι φασιστικές ομάδες που τροφοδοτούνται από το ίδιο το σύστημά τους και από την άλλη κάτι οι αντικομμουνιστικοί περιδεύονται θίαση του Καραγκιόζη που ο λόγος ύπαρξής τους είναι να επιτίθεται στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Και τους το είπε πολύ πετυχημένα ένας σύντροφός μας μέσα στη Βουλή. Συμμαζευτείτε. Το ξύλο έχει πάντα δύο άκρες. Και αν το πάρει ο λαός, θα φύγετε νύχτα. Φίλες και φίλοι, ας σκεφτούν όλοι και όλες πως τέτοια αποκρουστικά και καταδικαστέα περιστατικά, όπως ο πυροβολισμός και τελικά ο θάνατος του 16χρονου, αξιοποιούνται για να συνηθίσει το μάτι του λαού με σκοπό να τα αποδεχτεί. Στο βαθμό που ο λαός μας δεν αντιπαλέψει αυτή την κατάσταση, είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα στραφούν απέναντί του. Από αυτή τη σκοπιά, ο αγώνας απέναντι στην κρατική βία και καταστολή μας αφορά όλους. Το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι χαρακτηριστικό. Αφού τα παραδείγματα αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας απέναντι σε μαύρους αξιοποιήθηκαν για να γενικευτούν σε όλο τον πληθυσμό, γι' αυτό ας αφήσουν ορισμένοι τα ύπουλα κηρύγματα ρατσισμού. Ξέρουν πολύ καλά πως όλες οι κυβερνήσεις έχουν την κύρια ευθύνη για αυτή την αθλειότητα που βιώνει ο κόσμος εκεί που υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά. Οι Ρωμά, φίλες και φίλοι, είναι ένας λαός δίχως πατρίδα, δίχως γραπτή γλώσσα. Αποτελεί μια πληθυσμιακή ομάδα με έντονα πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Η ιστορική τους πορεία φανερώνει την κοινωνική θέση που κατέχουν στους περιθωριακούς πληθυσμούς. Η πολιτισμική τους ιδιαιτερότητα που επιθυμούν να διατηρήσουν αναλύωτη τους φέρνει αντιμέτωπους με το στιγματισμό και την περιθωριοποίηση. Η ευρύτερη κοινωνία τους κατηγοριοποιεί και τους αντιμετωπίζει ως κατώτερους. Χαρακτηρισμοί όπως αναξιόπιστοι, τυχοδιώκτες, μικροαπατεώνες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην εργασία τους με παραβατική συμπεριφορά.
τους κατηγοριοποιούν στους μειονεκτικούς και τους αναγκάζουν να κουβαλάνε την ταμπέλα του αποβιαίου τράγου μέσα στην κοινωνία. Τα αρνητικά στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και ο διαφορετικός ρατσισμός με τον οποίο αντιμετωπίζονται τους δημιουργούν δυσκολίες στην ένταξή τους, τόσο στο εργασιακό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον. Οι Ρωμά, φίλες και φίλοι, βιώνουν με τραγικό και πιο οξυμένο τρόπο τα αποτελέσματα μιας πολιτικής και ενός κοινωνικο-οικονομικού συστήματος του καπιταλισμού, που βασικές λαϊκές ανάγκες, όπως η στέγη, η διατροφή, η παροχή υψηλού επίπεδου υπηρεσιών, παιδείας και υγείας, τα θεωρεί και τα αντιμετωπίζει ως ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα και όχι ως κοινωνικά δικαιώματα. Θύματα αυτής της πολιτικής είναι και το σύνολο του λαού μας, που σήμερα σε συνθήκες μεγάλης ακρίβειας βλέπει το εισόδημά του να εξανεμίζεται και να μην μπορεί να ανταποκριθεί ακόμα και σε αυτές τις βασικές ανάγκες για την επιβίωσή του. Τόσα χρόνια κυβερνήσεις ήρθαν και έφυγαν. Δεν πήρανε ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά και το μόνο που έκαναν ήταν να τους χρησιμοποιούν πότε ως εξυλαστήρια θύματα και πότε ως δεξαμενή εξαγοράσιμων ψήφων. Γι' αυτό και εμείς, φίλες και φίλοι, σταθερά διεκδικούμε αυτό που λέμε με ευθύνη του κράτους να ξεκινήσει άμεσα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης των Ρωμά που θα εξασφαλίσει τις βασικές προϋποθέσεις για την αποφασιστική ένταξή τους στην εργασία, την εξασφάλιση στέγης και όρων ζωής που θα ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της εποχής, την ισότιμη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα διάφορα αποσπασματικά μέτρα και προγράμματα που γίνονται με τη συμμετοχή διαφόρων ΜΚΟ αποδείχθηκε ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Και επειδή έχουμε ακούσει πολλά αυτές τις μέρες και μάλλον θα ακούσουμε κι άλλα περισσότερα μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, να ενημερώσουμε και έναν φίλο από το Μέρα 25, αυτόν θα τον πλέωνα, τον Γρηγοριάδη, που μας είπε ότι κάθε κράτος μπορεί να τύχει να σκοτώσει ένα πολίτη. Το θέμα είναι να ζητήσει συγγνώμη για το λάθος. Αυτός, φίλες και φίλοι, είναι και εμετικό και να μην πούμε και τι άλλο. Αλλά έτσι είναι όταν ξερογλύφησε με το ΣΥΡΙΖΑ για να υπηρετήσει αυτή τη σαπίλα ξανά από κυβερνητικές θέσεις, όπως έκανε και ο πρόεδρος του Βαρουφάκης το 2015. Προφανώς αναγκαστικά θα πεις και τέτοιες εμετικές ασυναρτησίες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, απέναντι στα παραπάνω, αντίπαλο δέος μπορεί να αποτελέσει μόνο το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ έχει αναλάβει μια μεγάλη ευθύνη που κανένα άλλο κόμμα δεν αναλαμβάνει και δεν θα μπορούσε προφανώς να το κάνει. Έχει αναλάβει την ευθύνη να μην έχει δεσμεύσεις απέναντι σε αυτό το σύστημα, στα κάθε λογής επιχειρηματικά συμφέροντα, στους διάφορους μηχανισμούς του, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Και ναι, είμαστε έξω από όλα αυτά και δεν λερώνουμε τα χέρια μας όπως περηφανεύονται κάποιοι άλλοι. Εμείς είμαστε με την πλευρά των λαϊκών συμφερόντων. Εκεί αναλαμβάνουμε τις μεγαλύτερες ευθύνες και αν χρειαστεί βάζουμε και το κεφάλι μας στον τορβά. Αυτό τους ενοχλεί. Και γι' αυτό όλοι τους δεν χάνουν την ευκαιρία να επιτεθούν στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ είναι το μόνο αντίπαλο δέος στη σαπίλα τους. Γιατί είναι το μόνο που έχει πρόγραμμα διεξόδου από αυτή. Όταν όλοι οι άλλοι έχουν πρόγραμμα διαχείρισής του. Ρωτούν κάποιοι, δεν θα μπορούσε το ΚΚΕ να δώσει στήριξη ή ανοχή σε μία άλλη κυβέρνηση για να απαλλαγούμε από τη σημερινή? Και προφανώς εμείς απαντάμε και το έχουμε απαντήσει εδώ και χρόνια. Στήριξη ή ανοχή σε μία κυβέρνηση που θα διαχειριστεί τη φτώχεια και την εκμετάλλευση σημαίνει συμβιβασμός με το σύστημα που γεννά και αναπαράγει την αδικία και την καταστολή. Σημαίνει νομιμοποίηση της βαρβαρότητας και αποδοχή ότι η εξουσία του κεφαλαίου θα παραμείνει ανέκυχτη όσο ο λαός θα πρέπει να είναι στο περιθώριο και κυρίως να βολεύεται με τα ελάχιστα και όχι με αυτά που έχει ανάγκη πραγματικά να ζήσει και αξίζει. Άραγε, για πόσο ακόμα θα πρέπει να δείχνει ο εργαζόμενος ανοχή στο λίγο? Πόσο συμβιβασμός χωράει ακόμα στο ασφυκτικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει στο λαό και στην νεολαία? Ποιος μπορεί να αποδεχθεί ως φυσιολογικό ή έστω ως αναπόφευκτο ότι την ίδια ώρα που διαβάζουμε για τα μεγάλα επιτεύγματα της επιστήμης ότι έρχεται για παράδειγμα όλο και πιο κοντά η παραγωγή άφθονης ενέργειας μέσω θερμοπυρηνικής σύντηξης, ότι δηλαδή η ανθρώπινη σκέψη και η εργασία έφτασε σε τέτοιο σημείο να φτάνει μικρά αστέρια πάνω στον πλανήτη μας,
θα πρέπει να διαβάζουμε και ειδήσεις σαν αυτές που λένε για συνανθρώπους μας που απαθρακώνονται στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν με μέσα του προηγούμενου αιώνα. Ποιος μπορεί να αποδεχτεί ότι την εποχή που ολόκληρα σύγχρονα κτίρια μπορούν να κατασκευαστούν μέσα σε λίγες μέρες και κάποια από αυτά μάλιστα μένουν αναξιοποίητα, θα συνεχίσουν οι μαθητές να κάνουν μάθημα σε ακατάλληλες σχολικές υποδομές 50 και 60 ετών. Ποιος νέος αλλά και γονιός μπορεί να αποδεχτεί ότι θα πάει στο σχολείο το παιδί του και μπορεί να μην γυρίσει αρτιμελής ή ζωντανός όπως ο 11χρονος προχθές στις Σέρες, επειδή αυτό το αστικό κράτος δεν θέλει να λύσει απλά ζητήματα όπως η συντήρηση των σχολείων με σοβαρούς όρους ασφαλείας. Δεν είναι λογικό, δεν είναι αναπόφευκτο και δεν θα το αποδεχτούμε. Είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του σημερινού συστήματος που δεν παίρνει από μερεμέτια και θέλει ανατροπή. Μήπως όμως αυτό σημαίνει ότι το ΚΚΕ αδιαφορεί για την έστω και μη μικρή βελτίωση της θέσης των εργαζόμενων και της νεολαίας εδώ και τώρα, όπως λένε ορισμένοι? Καλά, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε με αυτό απλά αναφέροντας ότι και σήμερα ξανακαταθέσαμε αυτές τις τροπολογίες που μιλάνε για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της σύνταξης, αλλά τις απέρριψαν πριν από λίγες μέρες πάλι, αλλά θα τις απορρίψουν και πάλι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Τροπολογίες που αφορούν άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού. Αλλά είπαμε, υπάρχουν και οι δεσμεύσεις που δεν σταματάνε ακόμα και όταν είσαι στην αντιπολίτευση. Σας καλούμε όμως για ακόμα μία φορά να αναρωτηθείτε πότε και πώς κέρδισαν οι εργαζόμενοι κάτι, όπως αυτοί στην eFood, στην αυτοσκευαστική ζώνη, στην Κόσκο, στη Λάρκο, οι οικοδόμοι, οι εκπαιδευτικοί και άλλοι, όταν οργανώθηκαν και πάλεψαν σαν μια γροθιά με τους κομμουνιστές πάντα στην πρώτη γραμμή ή όταν έκατσαν και περίμεναν μια κυβέρνηση να τους προσφέρει κάτι. Πώς έμειναν στα χαρτιά αντιλαϊκοί και αντεργατικοί νόμοι σαν τον νόμο για τις διαδηλώσεις ή τον νόμο του Χατζηδάκη, περιμένοντας το ΣΥΡΙΖΑ που υπερψήφισε τα μισά τους άρθρα να έρθει και να τους καταργήσει, όπως τα έκανε και με τα μνημόνια, ή στην πράξη, στον δρόμο του αγώνα, στο χώρο της δουλειάς, στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου και του Φοιτητικού Συλλόγου, εκεί που πάντα γίνονται κουρελόχαρτο αυτοί οι νόμοι. Πότε έσωσαν τα σπίτια τους από τις τράπεζες οι λαϊκοί άνθρωποι? Όταν ψήφισαν για μια άλλη κυβέρνηση που τελικά ήρθε και τους φόρτωσε με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και ιδιώνυμα το αδίκημα όταν αγωνίζεσαι ενάντια τους, ή όταν απευθύνθηκαν στο σωματείο τους, στο ΠΑΜΕ, στους κομμουνιστές, στους άλλους λαϊκούς ανθρώπους της γειτονιάς και πήρανε μαζί τα κοράκια στο κυνήγι? Ποια πολιτική επιλογή τελικά θα κάνει σε αυτούς τους αγώνες πιο δυνατούς από την επόμενη των επόμενων εκλογών? Αυτή που θα στείλει στη Βουλή περισσότερους πάτσιδες και καηλές, περισσότερους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μας βγάζουν κηρύγματα περί ρεαλισμού και να πηγαίνουν στους βιομηχάνους του ΣΕΦ να τους λένε ότι εγγυούνται την κοινωνική συνοχή? Ή αυτή που θα στείλει στη Βουλή περισσότερους σαν τον Χρήστο τον Κατσότη που έφραξε τον δρόμο στον δικαστικό επιμελητή στο σπίτι της Χαρμήλας Συνταξιούχου του Ζωγράφου? Ποια αξίζει να είναι η πρώτη ψήφος των χιλιάδων μαθητών που θα έχουν για πρώτη φορά δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες εκλογές? Αυτή που θα ερμηνευτεί ως παραίτηση από τα όνειρά τους για να σπουδάσουν και να ζήσουν σε μια κοινωνία δίκαιη και ανθρώπινη, χωρίς εκμετάλλευση, προσφυγιά, ρατσισμό και φασισμό, όπου η μόρφωση θα είναι δικαίωμα για όλους και όχι εμπόρευμα, ή η κόκκινη ψήφος της ελπίδας, της αισιοδοξίας και της ανατροπής? Σε ποιο μετερίζει θα πρέπει να σταθούν οι χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες το επόμενο διάστημα? Με αυτούς που έχουν μετατρέψει τα πτυχία σε πτυχία καπαμά, που έχουν αφαιρέσει τα επαγγελματικά δικαιώματα και τους στέλνουν στην αιώνια πλέον αναζήτηση προσόντων? Με αυτούς που μας λένε μέσα στα μούτρα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ότι μετά τις 11 το πρωί θα πρέπει να γινόμαστε παγοκολόνες μέσα στα αμφιθέατρα? Με αυτούς που φέρουν την πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα στο εργαστήριο? Ή αυτούς που λένε να μην αντιδράνε οι φοιτητές γιατί δυναμητίζεται το κλίμα, βλέπε Τσίπρα? Ή θα συνεχίσουν όλοι αυτοί να δίνουν μάχες μαζί με τους κομμουνιστές μέσα στις σχολές και στα αμφιθέατρα
για να κερδίσουν αυτά που τους αξίζουν. Να αλλάζουν συνεχώς τους σχετισμούς, όπως και εδώ στη Θεσσαλονίκη με την προσθήκη που είχαμε πέρσι στους συλλόγους. Σαφείς νομίζουμε οι επιλογές και ο καθένας ας βάλει κάτω και ας αποφασίσει. Κάθε νέος και νέα να σκεφτεί ότι αυτό που τους ενοχλεί και τους φοβίζει είναι ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι ψυχή και καρδιά της λαϊκής πάλης. Είναι ότι αμφισβητούμε το σύστημά τους που γεννάει όλα τα δεινά που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα ο λαός και η νεολαία. Ότι πολεμούμε αυτό που εκείνοι θεωρούν ιερό και όσιο, την εξουσία των καπιταλιστών και τη διόνυση της εκμετάλλευσής τους. Είναι ότι έχουμε πρόταση εξουσίας με τις κοινωνικές ανάγκες του λαού και της νεολαίας να είναι στο επίκεντρο, ότι κρατάμε ψηλά τη σημαία της πάλης για σοσιαλισμό-κομμουνισμό, που είναι η απάντηση στον 21ο αιώνα. Για άλλη μια φορά, ένα είναι το σύνθημα που πρέπει να ακουστεί δυνατά και μέσα εδώ και παντού σε όλη τη χώρα. Συγγνώμη, εκεί κρύο και γελάμε σήμερα. Τόσο δυνατά που ακούστηκε και στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές. Μόνοι τους και όλοι μας. Φίλες και φίλοι, τα αστικά επιτελεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι ολέθριες συνέπειες για το λαό από την υλοποίηση της στρατηγικής του κεφαλαίου θα φανούνε πολύ πιο έντονα τώρα το επόμενο διάστημα μέσα στο χειμώνα. Ανησυχούν για τις κοινωνικές εκρήξεις, την πιθανή άνοδο του ριζοσπαστισμού και των αγώνων των εργαζομένων και της νεολαίας. Στο έδαφος της προβλεπόμενης θεαματικής αύξησης το επόμενο διάστημα της ενεργειακής φτώχειας, της ακρίβειας, του πληθωρισμού, της πιθανής επέκτασης της υπεριαλιστικής πολεμικής αναμέτρησης. Λαμβάνουν τα μηνύματα που έρχονται από τους αγρότες στην Ολλανδία μέχρι τους λιμενεργάτες στη Βρετανία. Φοβούνται ότι οι σπίθες αγώνων όπως της Κόσκο, των πετρελαίων της Καβάλας, της Λάρκο, της E-Food μπορούν να μετατραπούν σε πυρκαγιά αν δεν πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Και ταυτόχρονα μέσα στο αστικό στρατόπεδο δυναμώνουν οι διαφωνίες και διαφορές για την κατανομή μεταξύ των ομίλων των πακέτων του Ταπμίου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ, για τον ρυθμό υλοποίησης της πράσινης μετάβασης και την αξιοποίηση των εγχώριων ορυκτών καυσίμων. Ανάλογες αντιθέσεις οδηγούν στην πτώση της μίας ή της άλλης κυβέρνησης και μέσα στην Ευρώπη αλλά και παντού. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες αυταπάτες. Καμία κυβέρνηση συνεργασίας των αστικών πολιτικών δυνάμεων, όπως και αν αυτό χαρακτηρίζεται φιλελεύθερη ή σοσιαλδημοκρατική, δεν μπορεί ούτε και θέλει να βγάλει το λαό από το βάλτο της αύξησης της εκμετάλλευσης και της φτώχειας, που βαδίζει χέρι-χέρι με την ένταση της κρατικής καταστολής και της περιστολής των δικαιωμάτων του. Η ελπίδα βρίσκεται μόνο στην οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης σε κάθε κλάδο, σε κάθε γειτονιά που σημαδεύει τον πραγματικό αντίπαλο, τη δικτακτορία του κεφαλαίου. Μόνο το ΚΚΕ μπορεί να ηγηθεί στην οργάνωση αυτής της αντεπίθεσης, γιατί δεν έχει καμία δέσμευση από την άρχουσα τάξη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, και το αποδεικνύει καθημερινά με τη δράση των δυνάμεών του που πρωταγωνιστούν σε αυτούς τους αγώνες, σε όλους τους αγώνες του λαού, αποτελούν την πραγματική αντιπολίτευση και φωτίζουν την πραγματική διέξοδο για τη λαϊκή ευημορία, το σοσιαλισμό. Για να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής, όχι μόνο του σημερινού αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου, αλλά και του ίδιου του συστήματος που υπηρετεί, έχει ιδιαίτερη σημασία η πολιτική επιλογή του λαού, τόσο με την ψήφο του, όσο και με την αγωνιστική στάση του. Με το ΚΚΕ, για να χαλάσουμε τα σενάρια πραγματικά της άρχουσας τάξης την επόμενη μέρα και να περάσουμε στην αντεπίθεση. Και οπουδήποτε, φίλες και φίλοι, σύντροφοι της ΚΝΕ, υπάρχουν το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, δηλαδή οπουδήποτε υπάρχει έστω και ένας κνήτης ή κνήτησα, υπάρχει και μία αναμένη αγωνιστική σπίθα, που είναι προϋπόθεση για να ανάψουν και άλλες και για να γίνουν τα σκοτάδια φως. Με τη σαπίλα, φίλες και φίλοι του συστήματος, είμαστε εχθροί. Δεν θα τα καταφέρει ποτέ, μα ποτέ, να μας συμπαρασύρει στην αποκτήνωσή του. Ούτε θα τη συνηθίσουμε, ούτε και θα την επιτρέψουμε. Προφανώς και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα θύματα της κρατικής βίας και τιμάμε και σήμερα εδώ τη μνήμη τους με συλλογική, πάντα οργανωμένη δράση,
ενάντια στους κατασταλτικούς μηχανισμούς του αστικού κράτους μέχρι τη συνολική ανατροπή τους.